Survivor και... All Star Survivor. Έτσι, έτσι. Πάλι. Εδώ έχουμε τον Τάκη Καραγκούνια. Ναι, ναι. Αυτός μαζί με τον Κώστα, τον Κώστα Παπαδό... που είδαμε πριν. Ο καλυτερεύσιμος είναι ο Παπαδός. Ο καλυτερεύσιμος. Είναι ο Κώστας ο καλυτερεύσιμος και ο Τάκης ο... Ο Καρακούνιος, μάλιστα. Yeah. Αυτοί οι δύο, λοιπόν, κάτι λέει αυτός. Όμως ταυτίζομαι απόλυτα με τον άνθρωπο αυτό, γιατί βρήκαμε... Εμείς ειδικά δεν νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα. Γενιάς μας. Βρήκαμε έναν μπούμερ ακόμα στην τηλεόραση, για να το δούμε. Ήταν έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα να ξαναβγεί ο Κώστας Παπαδόπουλος ως υποψήφιος, διότι... Ένας άνθρωπος που έχει δείξει ότι φέρνει νίκες, ένας άνθρωπος που εμένα που ταιριάζουν τα γλώτα μας και πάνω απ' όλα έχει έρθει εδώ με ένα σκοπό να προχωρήσει όσο πιο πολύ μπορεί, όπως και εγώ. Είμαστε άνθρωποι κάποιας ηλικίας που δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα για να κάνουμε Instagram, να είμαστε influencer. Δεν ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε followers και να ανεβάζουμε story στα Instagram και τα Facebook σαν μπρούκλιδες. Γι' αυτό το λένε Facebook, γιατί το έχουν μπρούκλιδες. Την έχουν δει όλοι οι celebrities και ανεβάζουν όλη την ώρα selfies. Έχουν ένα Harley Rione με κάμερα 12 megapixel και όλη την ώρα αποζάρουν και βάζουν και φίλτρα και κάνουν CR και λίκη και τα. Εδώ είναι το Σίρβινορ, όχι το Ρόικ Ζόικ. Να στέλνετε inbox ο ένας τον άλλον και να χαζογελάτε σαν να είστε teenagers. Και όλοι μου λένε, μα καλά δεν έχεις Twitter. Δηλαδή, καταρχάς ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο Ιτερ. Και εγώ γιατί να έχω Twitter. Αυτός ο Ιτερ έχει το Καραγκούνια. Σοβαρευτείτε. Σωστή ερώτηση. Ποιος είναι αυτός ο Ιτερ. Ο Ιτερ. Και πρέπει να έχουμε Twitter όλοι. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό και πολύ ωραίο.